Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι μετά τις ομιλίες των προλαλησάντων από μένα υπουργών δεν αξίζει τον κόπο να σταθώ στο επί της ουσίας της κατηγορίας για τη σύσταση προανακριτικής που έφερε η Νέα Δημοκρατία με όλες πλην μιας υπογραφές των βουλευτών της. Νομίζω απάντησαν διεξοδικά και νομίζω ότι η εικόνα της Βουλής αυτή τη στιγμή δείχνει τι κεφαλοκλείδωμα υπέστη ο κύριος Μητσοτάκης από τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Γεωργιάδη προκειμένου σε μία επίδειξη πανικού να προκαλέσει αυτή την πρόταση για συμψηφισμό και αυτό φαίνεται από το ότι εδώ μέσα αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω βρίσκονται 6 βουλευτές, 7 της Νέας Δημοκρατίας για αυτό το πρωτοφανέ σκάνδαλο το οποίο πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή. Κύριε συνάδελφοι, ξέρω γιατί μας κατηγορείτε. Δεν μας κατηγορείτε για αυτά που γράφετε σε αυτό το ασύντακτο κείμενο της ανώνυμης, αξιοποιώντας την ανώνυμη επιστολή, που αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι κουκουλοφόροι, ο ανώνυμος επιστολογράφος τι είναι, η Γερμανοτσολιάς. Δεν μας κατηγορείτε για αυτά που γράφουν εκεί μέσα. Ούτε ήδη δεν τα πιστεύετε. Θα σας πω εγώ αναλυτικά γιατί πράγμα μας κατηγορείτε. Θα το πω αναλυτικά. Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε. Μας κατηγορείτε γιατί. Πρώτον, μας παραδώσατε νοσοκομεία με 740 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Περάσαμε μια τρομερή και φοβερή χρονιά το 2015 που αυτό το χρέος έφτασε στα 935. Το 2016 είχαμε 35 εκατομμύρια θετικό πλεώνασμα για πρώτη φορά στην ιστορία του υγειονομικού συστήματος της χώρας και 31/12/17 είχαμε 370 εκατομμύρια θετικό πλεώνασμα. Μας κατηγορείτε γι' αυτό. Δεύτερο, μας κατηγορείτε γιατί μας παραδώσατε μια πρωτοβάθμια στην οποία ένας προκάτοχός μας υπουργός σε μια εβδομάδα απέλυσε 2.500 ανθρώπους, έκλεισε εκατοντάδες δομές σε όλη τη χώρα και παρέδωσε αυτό το κομμάτι πολύ περισσότερο από ό,τι πριν στον ιδιωτικό τομέα. Και μάλλον μας κατηγορείτε γιατί στείλουμε, έχουμε στήσει ήδη 30 τόμοι, γιατί έχουμε ενισχύσει την πρωτοβάθμια, γιατί έχουμε φέρει 13.500 άτομα στο σύστημα υγείας και ισορρόπησα από την αποστελέχωση που προξένησαν οι πολιτικές σας το προηγούμενο διάστημα. Μας κατηγορείτε γιατί διαγράψαμε τα χρέη των ανασφάλιστων που τους είχατε χρεώσει στην εφορία. 180 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό μας κατηγορείτε. Μας κατηγορείτε γιατί βάλαμε 2.300 επικουρικούς γιατρούς στο σύστημα υγείας σαν άμεση λύση και έχουμε προκηρύξει άλλες 2.760 μόνιμες θέσεις προκειμένου να μπορέσει το σύστημα να στηριχτεί στα πόδια του και να αναπτυχθεί. Μας κατηγορείτε γιατί μέσα στα μνημονιακά πλαίσια αυξήσαμε κατά 55 εκατομμύρια ευρώ τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων για πληρωμή εφημεριών και υπεροριών από τα 297 εκατομμύρια που το παραλάβαμε στα 355 φέτος, χωρίς να υπολογίζω τα περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ που πληρώσαμε στους συναδέλφους γιατρούς και λοιπό προσωπικό σε απλήρωτες εφημερίες και υπερορίες που έγιναν επειδή αυτοί οι άνθρωποι έβαλαν πλάτη να σταθεί το σύστημα όρθιο στα δικά σας χρόνια διακυβέρνησης και που τότε δεν τους πληρώνατε. Μας κατηγορείτε γιατί επαναφέραμε και αυξήσαμε το επίδομα άγωνου αγροτικού, το δίνουμε με μισθό και το επίδομα και σε οπλίτες γιατρούς, σε 400 αγροτικά ιατρεία στη χώρα και αυτή τη στιγμή νησιά που είχαν να δουν και ορεινές περιοχές που είχαν να δουν χρόνια γιατρό, τώρα έχουν ένα και δύο γιατρούς. Και μιλάω για τα Ψαρά, μιλάω για την Τήλο, μιλάω για τη Γάβδο, μιλάω για τα Αντικήθυρα και για πάρα πολλές ορεινές περιοχές σε αυτή τη χώρα. Μας κατηγορείτε γι' αυτό. Μας κατηγορείτε γιατί πήραμε ένα διαγωνισμό που από το 2007 τον ολοκληρώσαμε μέσα σε 2,5 μήνες, τον Οκτώβρη με Δεκέμβρη του 2015 για να προλάβουμε τη χρηματοδότηση. Και το ΕΚΑ προμηθεύτηκε 90 ασθενοφόρα και μας κατηγορείτε γιατί εσείς από το 2007 μέχρι το 2014 δεν μπορούσατε να το ολοκληρώσετε γιατί δεν τα βρίσκατε στις μίζες αυτοί που είχατε βάλει από κάτω. Και μας κατηγορείτε γι' αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτά τα ασθενοφόρα κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
Μας κατηγορείτε γιατί σε λιγότερο από χρόνο από την ανακοίνωσή της, ήδη 100 από τα 143 ασθενοφόρα της δωρεάς του Νιάρχου έχουν πάει στις θέσεις τους, έχουν παραδοθεί και έχουν ενισχύσει το στόλο του ΕΚΑΒ. Μας κατηγορείτε γιατί ένα αίτημα των Κυκλαδιτών 40 χρόνια για να φτιάξουμε σταθμό αεροδιακομιδών στη Σύρο, που έχει μειώσει στο μισό το χρόνο ανταπόκρισης, έγινε και λειτουργεί ήδη 1,5 χρόνο. Και έχουν μειωθεί τα έσοδα από κάτι καϊτζίδες εκεί γύρω-γύρω, οι οποίοι δυσοδομούσαν στον ανθρώπινο πόνο και τα οποία τα πληρώνατε από τους προϋπολογισμούς του ΕΚΑΒ. Μας κατηγορείτε γιατί αυξάμε 13 εκατομμύρια ευρώ τον προϋπολογισμό του ΕΚΑΒ μέσα από μεταφορά πόρων από τον ΕΟΠΗ προς αυτό και ξεπληρώνουμε 48 εκατομμύρια χρέη που είχατε δημιουργήσει εσείς ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, που το σύνολό του ήταν περίπου 95 εκατομμύρια και σε συμφωνία με το Εθνικής Άμυνας θα δώσουμε 48 και θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Ήδη έχουν δοθεί 26. Μας κατηγορείτε γιατί φτιάξαμε πολλούς τομείς του ΕΚΑΒ σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας με τελευταίον αυτό τη στάσου, αυξάνοντας, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών μας εκεί και όλων των επισκεπτών, αποτελώντας ένα βασικό αναπτυξιακό μέτρο σε όλη τη διαδικασία της χώρας, της καινούργιας χώρας που φτιάχνουμε. Μας κατηγορείτε και έχετε κάνει νύπερ πάντων αγών, εσείς και κάποιοι άλλοι, επειδή διώξαμε τους εργολάβους από τα νοσοκομεία. Σε 70 μέχρι στιγμής. Και θα τους είχαμε διώξει σε όλους αν το ΑΣΕΠ, το ΣΤΕ δεν έριχνε τον πρώτο νόμο και αν μια σειρά από δικαστές δεν βγάζαν αποφάσεις ότι με το αυτό που κάνουμε, το οποίο δίνει 300 με 400 ευρώ παραπάνω στους εργαζόμενους και εξοικονομεί 25 με 30% το χρόνο για κάθε νοσοκομείο που το κάνει αυτό το πράγμα, αν δεν έβγαζαν κάποιοι δικαστές αποφάσεις ότι υπονομεύουμε το κέρδος του ιδιωτικού τομέα. Μας κατηγορείτε γι' αυτό, το ξέρουμε. Μας κατηγορείτε γιατί γλιτώσαμε μόνο από την πρώτη και τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ νίκια από κτίρια που νοικιάζανε αυτές οι υπηρεσίες, γιατί μεταφερθήκαμε σε κτίρια που υπήρχαν και ήταν άδεια. Είναι 5 εκατομμύρια ευρώ αυτά. Μας κατηγορείτε γιατί ολοκληρώσαμε τον ορολογικό έλεγχο του αίματος και εκεί που δίναμε 26 εκατομμύρια ευρώ κάνουμε την ίδια δουλειά με 4 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Είναι βαριές κατηγορίες αυτές που μας κάνετε. Μας κατηγορείτε γιατί δώσαμε το 2016 6,5 εκατομμύρια ευρώ από το αποθεματικό του Υπουργείου Υγείας, το 2017 12 εκατομμύρια ευρώ από το αποθεματικό του Υπουργείου Υγείας, δώσαμε το 2016 4 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, γιατί τότε το πήραμε χαμπάρι. Το 2017 δώσαμε 13 εκατομμύρια ευρώ. Το 2018 ήδη έχουμε δεσμεύσει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας για έργα υποδομών και αγορά νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα δημόσια νοσοκομεία. Χρήματα τα οποία τα κάνατε κόλληβα τα προηγούμενα χρόνια. Χρηματοδοτούσατε κάτι μελέτες, δίνατε κάτι εφάπαξ. Δίνατε κάτι μισθούς σε ανθρώπους που μεταφέρατε από άλλους φορείς στο Υπουργείο κτλ. Το ξέρω ότι μας κατηγορείτε γι' αυτό. Γιατί είναι ένα άλλο δείγμα διακυβέρνησης. Μας κατηγορείτε γιατί για πρώτη φορά νομοθετήσαμε και εφαρμόζεται να μπορεί οι περιφέρειες από ίδιους πόρους να χρηματοδοτούν τέτοιους διαγωνισμούς, όπως τα 40 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Αττικής, από την κυρία Δούρου, που βγαίνει στις επόμενες μέρες παρά το λισώδη πόλεμο που έγινε για να μην υλοποιηθεί αυτός ο διαγωνισμός, και αντίστοιχα από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με περίπου άλλα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Όχι από ΕΣΠΑ, από ίδιους τους πόρους χρηματοδοτούν και ενισχύουν το σύστημα υγείας. Μας κατηγορείτε γιατί ανοίξαμε το νοσοκομείο Σαντορίνης, το οποίο ήταν έτοιμο από το 2009, αλλά είχατε ετοιμαστεί να το πουλήσετε για να γίνει ξενοδοχείο και σπα. Αλλά αυτή τη στιγμή λειτουργεί και έχει μειώσει το τζίρο του διπλανού μαγαζιού πάνω από 60%. Ένα μαγαζί το οποίο φτιάχτηκε από τον ιδιοκτήτη μιας μεγάλης κλινικής στην Αθήνα, που ήταν μέρος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που είχε δανειοδοτηθεί από τον κύριο Λάμπρου από την αγροτική την περίοδο του χρηματιστηρίου, που έφτιαξε αυτή την κλινική, αγόρασε και αυτό το μαγαζί εκεί κάτω και κάθε χρόνο έκανε τεράστιους τζίρους γιατί δεν άνοιγε το νοσοκομείο.
και το ανοίξαμε και λειτουργεί. Και έχει αξονικό και κάνει χειρουργία και κάνει τα πάντα και καλύπτει το νησί. Και βρήκατε ότι αυτός που στείλαμε τώρα διοικητή είχε, λέει, βουλκανιζατέρ. Και βγάζετε αυτά τα σαπημένα μέσα τα οποία σας στηρίζουν και που θα πω μετά γιατί άλλα μας κατηγορείτε. Ένα μηχανολόγο μηχανικό που είχε βάλει πλάτη στο να ανοίξει το νοσοκομείο, που ξέρει πάρα πολύ καλά όλες τις δομές στο Αιγαίο και ο οποίος πάει για να ανεβάσει παραπάνω τη λειτουργία του. Γιατί τέτοια κάνει. Μας κατηγορείτε γιατί σπάσαμε το απόστημα και έχει χυθεί όλο το τοπίο από την offshore του Υπουργείου Υγείας που ήταν το Κελπνό. Μας κατηγορείτε γι' αυτό, το ξέρω. Μας κατηγορείτε γιατί φέραμε στην επιφάνεια την αμαρτωλή σύμβαση Οκανά Κελπνό, η οποία ήταν από το 2012 ψάχνεται και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Αλλά τελειώσαμε εμείς κάποια πορίσματα και θα προχωρήσει περαιτέρω. Όπου φαίνεται από το πρώτο πόρισμα που έχει βγει από το 2013, αλλά ήταν χαμένο σε κάτι διαδρόμους δικαστικούς, ότι με απόφαση του κ. Λοβέρδου ξεκίνησε μια διαδικασία που χρηματοδότησε το Κελπνό, τον Οκανά, με 10 εκατομμύρια για να αναπτύξει νέες δομές και να προσλάβει προσωπικό. Δεν προσέλαβε άνθρωπο και στα πρώτα τιμολόγια για 7 εκατομμύρια ευρώ δαπάνη δεν υπάρχει τιμολόγιο. Δεν ξέρουμε πού πήγανε. Και για να μην προχωρήσουν τότε σε άσκηση δίωξης, ζητήσανε νέο πόρισμα. Και τρίτο πόρισμα. Και δώστε πάνω στο πόρισμα άλλο ένα πόρισμα. Για να καθυστερούμε. Γι' αυτό μας κατηγορείτε. Μας κατηγορείτε γιατί αποκαλύψαμε το πόρισμα του ΣΕΙΠ που μίλαγε για τις διαφημιστικές δαπάνες για τη γρήπη και για τον ιό του AIDS. Όπου εκεί πήραν 1,5 και 2 εκατομμύρια κτλ. Για διαφημιστικά μηνύματα υγειονομικού περιεχομένου κάποιες εταιρείες, μεταξύ αυτών και της κυρίας Νικολοπούλου Στουρνάρα. Επαναλαμβάνω και θα πω γι' αυτό μια κουβέντα πιο ιδιαίτερα, που δεν έπρεπε να τα πάρουνε, γιατί έπρεπε να προβληθούν δωρεάν, γιατί είναι υγειονομικά μηνύματα. Και ήρθε προχθές ο κύριος Στουρνάρας, ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας εδώ, να μας πει, λες και μιλούσε σε χαχόλους, ότι έχει πληρώσει η γυναίκα του σε 10 χρόνια 1.700.000 ευρώ φόρους, δηλαδή 170.000 ευρώ το χρόνο, δηλαδή μεικτά κέρδη 650.000, και να μας λέει ότι από αυτά που περιγράφονται στη δικογραφία για την Νοβάρτης, τι έβγαλε μόνο, 2.000 στο ένα και 5.000 και στο άλλο μεικτά. Δηλαδή πόσα έκανε το χρόνο για να βγαίνουν αυτοί οι φόροι καθαροί να πληρώνονται. Σε ποιους απευθύνονται. Μας κατηγορείτε για όλα αυτά βέβαια, γιατί τα βγάζουμε στη χώρα. Μας κατηγορείτε γιατί διώξαμε το διαχρονικό διακηρυτή του μαύρου χρήματος εκεί, τον κύριο Παπαδημητρίου, που δεν τον ακούμπαγε κανένα σας, ούτε το Πασόκ, ούτε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ερχόταν και σας πρόσθετε τις υπηρεσίες του. Είτε αυτές οι υπηρεσίες ήταν να αγοράσω εγώ τα εμβόλια, γρήγορα και εκτός δημόσιου λογιστικού. Άμα δείτε το χαρτί με το οποίο ζήτησαν 200 εκατομμύρια ευρώ δάνειο, δάνειο το Υπουργείο Υγείας με υπογραφές τότε, του τότε Υπουργού Υγείας και του Διευθυντή του μέσω του Κελπνό, αυτό είναι το μπακαλόχαρτο που κάνουμε τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Έτσι ήταν. Περιγράφαν 200 εκατομμύρια, λες και ήταν φασόλια. Και δανειοδοτήθηκε. Και το κάμανε χουμά όλο αυτό. Και μείναν 40 εκατομμύρια και είπανε πως θα τα φάμε. Και κάμανε την τροποποίηση για να μπορεί να χρηματοδοτεί και τον Οκανά και τα υπόλοιπα. Και τον οποίο τον διώξαμε και σπάσαμε ένα μηχανισμό. Μας κατηγορείτε γιατί αποκαλύψαμε ότι κάποια άτομα τα οποία έχουν οργανική και πολιτική σχέση με το δικό σας χώρο δίνανε, έδινε ο κουνιάδος στο γάμπρο, έδινε τη δουλειά της σίτησης των ξενών του Κελπνό αγοράζοντας 12 ευρώ τη μερίδα τα μπιζέλια, 12 τις φακές, 12 το μπιφτέκι, 12 το κοτόπουλο. Ότι πάρεις 3 φράγκα που λέει και ο Χάρη Κλίν μια φορά και έναν καιρό. Μας κατηγορείτε που το αποκαλύψαμε αυτό το πράγμα. Μας κατηγορείτε που αποκαλύψαμε ότι εμάς εδώ έχετε βγει, μιλάτε για καρανίκες, για τόνα, για τάλο, για ξαδέρφους, για συγγενείς κτλ. Που είναι ψευτιές από πάνω μέχρι κάτω όλα. Και αποδείξαμε ότι 23 άτομα που υποτίθεται ήταν στις δομές του Κελπνού δεξιά και αριστερά ήταν στο γραφείο του κυρίου Γεωργιάδη η συντριπτική τους πλειοψηφία σαν έξτρα προσωπικό συνεργατών του. Και αυτό θα πήγατε να μας πείτε ότι είναι, μας κατηγορείτε ότι αυτό είναι από χορηγίες, ενώ τελικά είναι από πληρωμή από τα ταμεία του Κελπνού κανονικά και από την κρατική επιχορήγηση την οποία είχε και τα υπόλοιπά του. Μας κατηγορείτε ότι αποκαλύψαμε το γλέντι της διαφημιστικής δαπάνης του Κελπνό, που στο οποίο δίνατε από 5 μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο
και πού ήταν ο μηχανισμός με τον οποίο εξασφαλίζατε τη συνένεση από τα ΜΜΕ, την περίοδο που ρίχνατε 25% το ΑΕΠ της χώρας, την περίοδο που ανεβάζετε την ανεργία στο 27%, την περίοδο που ξεσκίζατε ανάγκες και δικαιώματα αυτής της κοινωνίας. Και αποκαλύψαμε ότι φεύγαν τα 20.000, άρα σαν το χαλάζι, με ρυθμούς πολυβόλου. Πάρε και δώσε και εμένα μπάρμπα. 800 συμβάσεις, 900 συμβάσεις το χρόνο, επαναλαμβανόμενες, 5.000, 10.000, για κάτι μπάνερ που τα πιο μεγάλα τους και έχουν και μαύρο πολιτικό χρήμα. Αποκαλύψαμε ότι υπάρχουν μια σειρά από site, ειδικά από το Δεκέμβρη, από το Νοέμβρη του 2014 μέχρι το Φλεβάρι του 2015, τα οποία πήραν ένα σκασμό λεφτά και τα οποία κλείσανε. www.ellinesdimarchi.gr. Πήρε καμιά κονταριά χιλιάδες. Τι είναι αυτό, δεν υπάρχει. Και διάφορα άλλα. Ή κάποιο άλλο στη Ρόδο κάτω που του βάλει στη γυναίκα, του λέει και τη γραμματέα του, τη γιαγιά του, δεν ξέρω και εγώ τι. Έκαμε τις εκλογές, φαίνεται και το έκλεισε. Γιατί αυτό ήταν και πολιτικό χρήμα. Μας κατηγορείτε για όλα αυτά, γιατί τα φέραμε στην επιφάνεια. Μας κατηγορείτε γιατί μας παραδώσατε ένα ΕΟΠΗ διαλυμένο, ο οποίος είχε πάνω από 2,2-2,150 αληξιπρόθεσμα χρέη. Και αυτή τη στιγμή έχει λιγότερα από 300. Μας κατηγορείτε επειδή φτιάξαμε ένα σύστημα που το παρουσίασε και το ελεγκτικό συνέδριο σαν πρότυπο τρόπο εκαθάρισης σε πανευρωπαϊκό συνέδριο, αυτό που κάνει ο ΕΟΠΗ με την ηλεκτρονική υποβολή, τα συγκεκριμένα φυσικά παραστατικά, το δειγματοληπτικό έλεγχο των φυσικών παραστατικών 4-8% που αποζημιώνει κάθε πάροχό του, τους οποίους διπλασίασε γιατί κάνει συμβάσεις με όλους, παρά τις αντιστάσεις που υπάρχουν από συντεχνιακές ομάδες, για να μην πληρώνουν οι ασθενείς πρώτα και να έρχονται να τα παίρνουν. Και τώρα κάνει πλήρη εκαθάριση και από το Γενάρη του 2016 δεν βάζει νέο χρέος. Μας κατηγορείτε για τον ΕΟΠΗ γιατί αλλάξαμε το clawback του 2014, που είχε γίνει ένα deal εκεί με κάτι καθηγητάδες που είχαν και σας βγάζαν τους τύπους και που κάποιες κλινικές παίρνανε 7% clawback και κάποιες άλλες παίρνανε 50%. Και που το ισορροπήσαμε αυτό, γιατί κάνουμε δίκαιη κατανομή και δίκαιο μοίρασμα για πραγματικές υπηρεσίες των χρημάτων τα οποία διαχειριζόμαστε. Ξέρω ότι μας κατηγορείτε πάρα πολύ για όλα αυτά. Μας κατηγορείτε γιατί πήραμε ένα σύστημα το οποίο το είχατε ρίξει στα τάρταρα, το στήσαμε στα πόδια του και αρχίζουμε να το αναπτύσσουμε. Μας κατηγορείτε γιατί αλλάξαμε τον νόμο για τις προμήθειες και τον οποίο σιγά σιγά με δυσκολία και με μεγάλη αντίσταση από τα οργανωμένα τοπικά κυκλώματα το προχωράμε σιγά σιγά και βγαίνουν και πολλά άλλα στη φόρα κάθε μέρα που περνάει. Γιατί τελικά ό,τι πέτα, το έχω πει και άλλες φορές, φτιάξατε ένα κράτος και ένα σύστημα που όποια πέτρα και να σηκώσεις από κάτω έχει φίδια, σκορπιούς, έχυρνες και 40 ποδαρούζες. Όλοι τρώγανε. Αυτή η δουλειά γινόταν. Και μας κατηγορείτε επειδή το αποκαλύψαμε. Λοιπόν, για πρώτη φορά, μάλλον, όχι, έχω χρόνο, βλέπω. Λοιπόν, μας κατηγορείτε, έτσι, ναι. Λοιπόν, μας κατηγορείτε, απλά κάποια τα έχω ξαναπεί, αλλά η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως, έτσι. Μας κατηγορείτε ότι δεν κάναμε την τιμολόγηση τότε που διαπραγματευόταν ο Κουρουπλής την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του τρόπου του δελτίου τιμών. Και εμείς σας λέμε συγκεκριμένα και μας κατηγορείτε γι' αυτό ότι αυτό το φάρμακο, το Λουσέντις, με μια υπουργική απόφαση που πέρασε μέσα στην απόφαση της τιμολόγησης, μπορούσε να τιμολογηθεί είτε έτσι είτε έτσι. Με το έτσι ο ΕΟΦ λέει 509 ευρώ, με το άλλο έτσι που βγήκε είπε ο υπουργός με την υπογραφή του τελικά 780 ευρώ. Και μετά μας λέτε γιατί δεν πέφτει, γιατί το 780 το πήραν κι άλλοι μετά. Το πήραν κι άλλοι. Και άρα ο μέσος όρος ψηλός δύσκολα κατεβαίνει. Σας το λέμε συγκεκριμένα και μας κατηγορείτε ότι εμείς βολέψαμε τη φαρμακοβιομηχανία. Μας κατηγορείτε, σας το λέμε συγκεκριμένα. 5 Ιουνίου, λίγες μέρες πριν φύγει, υπογράφει μια απόφαση ο υπουργός ο Γεωργιάδης πριν έρθει ο Βορύδης, που λέει ότι τα φάρμακα υψηλού κόστους πλέον θα πωλούνται έτσι. Δηλαδή στα φαρμακεία 11% πιο ακριβότερα. Την πιάνει τη δουλειά ο Βορύδης μετά και το αλλάζει με μια διάταξη. Αυτό δεν ήταν πράξη απιστίας, επειδή δεν έγινε. Χαίρομαι πολύ. Το ίδιο λέτε και για τον Καμένο. Με την ίδια λογική δηλαδή χρησιμοποιείται. Το διόρθωσε μετά γιατί δεν θα ξαναφούσαν τα 65 εκατομμύρια. Λένε οι μάρτυρες μέσα
ότι το Harvard Project είναι αυτό. Έγινε πώς το λένε, με ακρίβεια ημερομηνία. 10 μήνες έλεγε, σε 10 μήνες είχε γίνει. Με τις 3 λέξεις που άλλαξε, που είπε ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος μετά, πάρε τα φάρμακα μέσα, πάρε και τιμή, και μόλις τελειώνει η δουλειά, ξαναλλάζει η διάταξη. Για να μην πει άλλος, και μας κατηγορείτε που τα λέμε όλα αυτά. Λοιπόν, ακούσατε. Όσους πληρωμένους κονδυλοφόρους και αν βάλετε, ό,τι προσπάθειες δολοφονία χαρακτήρα και αν κάνετε, όσα τηλεφωνήματα με απόκρυψη και αν πάρετε στο κινητό μου ή συγγενικών μου προσώπων τα βράδια, όσα διάφορα μηνύματα και να στείλετε δεξιά και αριστερά, όσο και αν έχετε ψάξει σε 5 γενιές οριζοντίως και 10 γενιές καθέτος, δεν μας βρίχνετε πουθενά. Για δεν χρωστάμε πουθενά. Πάρτε το χαμπάρι. Ένα τούνελ να αρχίσετε να σκάβετε από εδώ. Να βγείτε στην απέναντι μεριά της γης. Εμάς μέσα δεν θα μας βρείτε. Η γελιότητα της πρότασης φαίνεται ότι κόλλησατε και εμένα στο τέλος. Συλλογική είναι η απόφαση. Για μένα δεν λέτε πράγμα και κάποιοι δεν είπαν κιόλας. Λοιπόν, με τον Αντρέα, που είμαστε σύντροφοι και τώρα έχουμε γίνει και αδέρφια μετά από 2,5 χρόνια, ό,τι κάνει ο Αντρέας το ξέρω εγώ και ό,τι κάνω εγώ το ξέρω ο Αντρέας. Γιατί εμείς δεν μοιράζουμε μη δε βιλαέθια, μη δε ξανοίγουμε προσωπικές στρατηγικές. Λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, όσο και να ψάξετε, δεν χρωστάμε. Πάρτε το χαμπάρι. Σας φαίνεται αδιανόητο, αλλά δεν χρωστάμε. Δεν χρωστάμε εμείς για να έχουμε ανάγκη κάποιους άλλους. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να τελειώσω κι εγώ για να σας αφιερώσω μια μαντινά, την οποία την αφιερώ και στον Αντρέα και σε όλους τους συντρόφους της κυβέρνησης. Δεν θέλω δανεικά φτερά, πετώ με τα δικά μου. Γι' αυτό πολλοί ζηλεύουν εμέ το πέταγμά μου. Να είστε καλά, θα τα πούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Το λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μαντάς, για 12 λεπτά.